Μεγάλο ζητούμενο εξακολουθεί να παραμένει για την διοίκηση της έκτης, είπε, αλλά και του νοσοκομείου Χατζικώστα, καθώς και των τοπικών φορέων, η λειτουργία του πολυδύναμου κέντρου στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Ένα κτίριο που, αν και έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά, μέχρι σήμερα όχι απλώς δεν έχει λειτουργήσει, αλλά ακόμη αναζητείται ο τρόπος λειτουργίας του. Και ο χρόνος που τρέχει είναι πολύτιμος, ώστε το κτίριο να μην αντιμετωπίσει ούτε τον κίνδυνο της απένταξης, ούτε όμως και την φθορά του χρόνου που αναπόφευκτα υπάρχει σε κτίρια ερμητικά κλειστά. Το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού και της Χρήσης των Χρηστών Ναρκωτικών, όπως είναι η ακριβής ονομασία του, έχει μια ιστορία 15 χρόνων, που ξεκινά το 2001, όταν και υπεγράφει η πρώτη υπουργική απόφαση για ένταξή του στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Έκτοτε μεσολάβησαν 8 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων εγκρίθηκε η χωροθέτησή του, εκφωνήθηκαν οι μελέτες, ακολούθησαν 3 χρόνια διαγωνισμού και κατακύρωσης από την ΔΕΠΑΝΟΜ, ένας αγώνας δρόμου για απόφαση χρηματοδότησης της τελικής μορφής λειτουργίας του, καθώς το αρχικό ποσό δεν περιλαμβάνει τα ποσά για τον εξοπλισμό, για να φτάσουμε το 2009 στην θεμελίωσή του προεκλογικά από τον τότε Υπουργό Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τα προβλήματα όμως δεν σταμάτησαν εκεί, αφού λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2009, η ΔΕΠΑΝΟΜ σταματά 14 έργα που έχει αναλάβει σε όλη την χώρα, μεταξύ των οποίων και το Πολυδύναμο Ιωαννίνων. 7 μήνες αργότερα αποφασίζεται η ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ μαζί με τον εξοπλισμό πλέον συνολικού ύψους 9,3 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Ηπείρου τον Ιούλιο του 2010 για να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά το κτίριο το 2013. Ακολούθησε η διοικητική παραλαβή, όχι όμως και η τεχνική οριστική, με τον διοικητή του νοσοκομείου Χατζικώστα Βαγγέλη Καρβούνη μόλις την περασμένη Τετάρτη να αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να κλείσουν τα 2 υποέργα που εκκρεμούν, έτσι ώστε να υπάρξει οριστική παραλαβή και να ακολουθήσει η διαδικασία τοποθέτησης και του εξοπλισμού. Το Πολυδύναμο προχωράει σαν διαδικασία. Προσπαθούμε να κλείσουμε τα 2 υποέργα που έχουν απομείνει για την οριστική παραλαβή. Δύο από τα κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία του Πολυδύναμου είναι η στελέχωσή του με προσωπικό, αφενός και αφετέρου η οριστικοποίηση του ακριβής τρόπου αξιοποίησης του. Τον περασμένο Απρίλιο από τα Γιάννα, ο διοικητής της έκτης, είπε, Παναγιώτης Νικολόπουλος, είχε χαρακτηρίσει ως καλή βάση συζήτησης την πρόταση που έχει καταθέσει η διοίκηση του νοσοκομείου Χατζικώστα, εκτιμώντας μάλιστα ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 μπορεί να ξεκινήσει η εγκατάσταση υπηρεσιών, ώστε το κτίριο να μην μείνει κουφάρι, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο διοικητής. Ο κ. Νικολόπουλος μάλιστα είχε αναφέρει ότι ένα μέρος του κτιρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ΟΚΑΝΑ. Και το αίτημα αυτό, καθώς οι συζητήσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια, επανέφερε τον Μάιο ο πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας Σχεδία, Στέφανος Τζιμογιάννης, τονίζοντας την σημασία λειτουργίας στα Γιάννενα μονάδας υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ. Πλην όμως του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών και το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος έχει ζητήσει την ενεργό παρουσία του στο Πολυδύναμο του Χατζικώστα, κάτι για το οποίο υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου, χωρίς όμως κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή Μικροσκόπιο του Ήπειρος στη Βιέννα ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος Γιάννης Παπαχρήστου. Εξήγησε ότι ο τρόπος διασύνδεσης μεταξύ των φορέων που θα συνυπάρχουν σε αυτό το κτίριο μπορεί να καθοριστεί μέσα από πρωτόκολλα συνεργασίας. Η απάντηση είναι ότι θα είναι το ΚΕΘΕΑ στο Πολυδύναμο. Από εκεί και πέρα θα απαιτηθεί συνεργασία με άλλους φορείς. Mm-hmm. Αυτό ξέρουμε. Δεν μας έχουν απαντήσει παραπάνω. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή στην αυτό ότι αύριο θα λειτουργήσει αυτό. Απλώς αυτό που έχουμε και η πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας είναι ότι και το ΚΕΘΕΑ θα είναι μέσα στον Πολυδύναμο. Τώρα, τι υπηρεσίες και πώς θα αναπτυχθούν όλα αυτά τα πράγματα και ποια θα είναι τα πρωτόκολλα συνεργασίας όσον αφορά τη διασύνδεση, ας πούμε, των φορέων, έτσι, mm-hmm. και του ΚΕΘΕΑ, αυτό είναι άλλο ζήτημα και άλλη συζήτηση. Αλλά ότι και το ΚΕΘΕΑ είναι σε αυτό, εμείς το έχουμε ζητήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου. Έτσι. Με αίτημα στο Υπουργείο Υγείας και στην ΕΚΤΗ ΔΠΕ. Από εκεί και πέρα μετά το θέμα είναι να πάρθει απόφαση λειτουργίας, γιατί θεωρώ, ας πούμε, ότι αυτό το κτίριο, ξέρετε, είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας. Δηλαδή είναι τόσα χρόνια. Μόνο που δεν γκρεμίζεται. Μόνο που δεν γκρεμίζεται. Αν και αν δείτε. Αγέροχα, απλά είναι άδειο. Αν το δείτε όμως στους εσωτερικούς χώρους, έχει αρχίσει έτσι. Σιγά, ναι. Σιγά, γιατί ένα κτίριο το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και 6 χρόνια. Έχει φθορές. Έχει φθορές, έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα τώρα, τι είδους συνεργασία και πώς, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά ότι και το ΚΕΘΕΑ έχει ζητήσει και ότι υπάρχει πολιτική βούληση του Υπουργείου, αυτό είναι πραγματικότητα. Και το εγχείρημα για συνεργασία ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ στον τομέα της κινητοποίησης θεραπείας θα γίνει για πρώτη φορά στην πόλη των Ιαννίνων και στο Πολυδύναμο του Χατζικώστα. Κάτι που σύμφωνα με τον κύριο Παπαχρήστου είναι εφικτό. Ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε και στην πρόταση που έχει υποβληθεί από πλευράς του ΚΕΘΕΑ για την δική του παρουσία στο Πολυδύναμο. Ότι υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Είναι φιλοσοφία σαφώς διαφορετική. Είναι σίγουρο δηλαδή, έτσι.
γιατί είναι στα στεγνά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και είναι και τα αποκοτάσματα και συντήρηση που λέμε εμείς, μείωση βλάβης του ΟΚΑΝΑ. Το τι θα μπορεί να γίνει και πώς, σαφώς ας πούμε μια διασύνδεση των φορέων θα πρέπει να υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση. Τώρα, ποια θα είναι τα πρωτόκολλα συνεργασίας και ποιος θα είναι ο ρόλος του κάθε φορέα και μέχρι που φτάνει, αυτό θέλει συζήτηση. Δεν έχει γίνει κάποιο άλλο τέτοιο εγχείρημα στη χώρα, δηλαδή συνεργασία ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ. Έχει γίνει στο παρελθόν. Απλώς ας πούμε φέτος. Την πρωτιά. Θα σας πω κάτι. Υπογράφηκε μια σύμβαση προγραμματική μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, της περιφέρειας Αττικής, του ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ και άλλων φορέων στην Αθήνα. Όσον αφορά και τα street work, για τις παρεμβάσεις, ας πούμε, στις πιάτσες, έτσι. Αυτό έγινε τώρα, έτσι. Όσον αφορά όμως την κινητοποίηση θεραπεία, θα είναι η πρώτη φορά, σαφώς. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί αυτό θέλει συζήτηση. Αλλά θεωρώ όμως ακόμα πιο δύσκολο να λειτουργήσει αυτό, γιατί παραμένουν, ας πούμε, τα έργα, μην νομίζετε, γιατί δεν λειτουργεί μέχρι τώρα. Γιατί, ας πούμε, δεν έχει παραδοθεί επί της ουσίας στη διοίκηση του Χατζικώστα το κτίριο αυτό, γιατί ας πούμε έχει προβλήματα. Π.χ. ας πούμε με την ηλεκτροδότηση. Αυτό δεν έχει προχωρήσει εδώ και 6 χρόνια, γιατί η προηγούμενη εταιρεία, ας πούμε, δεν το προχώρησε, η ΔΕΠΑΝΟ. Λένε ότι έχει λυθεί. Μακάρι. Αυτό εγώ προσωπικά το ακούω εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό ότι έχει λυθεί και λυθεί και γίνεται διαγωνισμός και γίνεται διαγωνισμός. Υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, με την ψήξη. Έτσι. Να λυθούν αυτά τι βλέπουμε. Εγώ δεν το βλέπω τόσο σύντομα να λυθεί αυτό. Μακάρι να λυθεί. Αλλά όταν θα λυθεί και θα καλεστούν οι φορείς να δουν και πώς και τα πρωτόκολλα συνεργασίας, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Εσείς με βάση την πρόταση τη δική σας, τι σκέφτεστε και πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει η παρουσία του ΚΕΘΕΑ μέσα στο Πολυδύναμο? Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχήν, ας πούμε, θα μπορεί να γίνει, ας πούμε, ο συμβουλευτικός σταθμός όσον αφορά την αξιολόγηση των χρηστών. Έτσι. Θα μπορεί, ας πούμε, γιατί το σημαντικό για μας εκεί πέρα είναι να γίνει σωματική αποτοξίνωση. Που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει μόνο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, τον Ιαννό, που είναι για 15 θέσεις μόνο. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα είναι μια μικρή δομή που έχει το ψυχιατρίο στην Θεσσαλονίκη. Αυτό το κτίριο είναι φτιαγμένο για σωματική αποτοξίνωση. Αυτό είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Έτσι. Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει συνεργασία με γιατρούς, όπου για 20 μέρες ο άλλος, για 21 μέρες να κάνει σωματική αποτοξίνωση και μετά να διοχετεύονται σε στεγνά προγράμματα. Έτσι. Άρα, στο συμβουλευτικό σταθμό, η συνεργασία μας, πώς και τα λοιπά, το να είμαστε δίπλα να κάνουμε ομαδικές συνεδρίες, ας πούμε, με τους ανθρώπους που θα κάνουν σωματική αποτοξίνωση και μετά από αυτό, στην παραπομπή και τα λοιπά, και να παραπέμπονται, ας πούμε, σε θεραπευτικές κοινότητες οι οποίες, ας πούμε, έχουν το στεγνό πρόγραμμα, σε αυτό θα μπορούσαμε εμείς να ήμασταν μπροστά. Έτσι, αυτό λέω. Αυτό λέμε σαν ΚΕΘΕΑ. Έτσι. Μετά είναι οι διπλές διαγνώσεις. Συνεργασία με την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου εδώ, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή του Χατζικώστα κτλ. Δηλαδή θέλω να πω, θέλει συνεργασία φορέα. Μπορεί ένας να το κάνει αυτό. Ούτε εμείς μόνοι μας να το κάνουμε, αλλά ούτε το κάναμε μόνος. Αυτό λέω. Δηλαδή χρειάζεται συνεργασία. Και επειδή στην πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας υπάρχει η οργανική διασύνδεση των φορέων, δηλαδή ο στόχος αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, το έχουν πει εξάλλου, είναι, ας πούμε, η διασύνδεση των φορέων. Αν το πετύχουμε, αυτό είναι. Να φέρουν και προσωπικό. Οπότε δεν είναι δηλαδή. Οπότε δεν είναι δηλαδή ότι ή το ένα ή το άλλο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και στη συνεργασία και στο διάλογο και με όλους τους φορείς. Αλλή μόνο. Αρκεί να λειτουργήσει. Αρκεί να λειτουργήσει. Δηλαδή τόσα χρόνια έχουν περάσει 6 χρόνια τώρα με αυτή την ιστορία. Έτσι, δεν είναι τώρα, ας πούμε, το ξέρετε κι εσείς.